Χθες, μετά από μια ξαφνική θεομηνία η οποία υπήρξε, υπήρξαν προβλήματα στην πόλη της Δράμας, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα από συνεργεία της Διεύθυνσης Πρασίνου και της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα οποία διευθέτησαν τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν και σημειώθηκαν. Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Δήμος Δράμας έχει την αρμοδιότητα, σύμφωνα με τον νόμο, να κλαδεύει τα δέντρα, να περιποιείται το πράσινο, να κόβει ξερά δέντρα και επικίνδυνα, αφού αυτά χαρακτηριστούν έτσι από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Δήμος Δράμας βρίσκεται διαρκώς σε άμεση συνεργασία με το Δασαρχείο και αφού κάποια δέντρα χαρακτηριστούν επικίνδυνα, τα κόβει. Δεν είναι στις προθέσεις και ούτε στις διαθέσεις ο Δήμος να κόβει οποιαδήποτε υγιή δέντρα. Στην προκειμένη περίπτωση, τα δέντρα αυτά τα οποία έπεσαν ήταν κλαδιά από δέντρα τα οποία δεν είχαν χαρακτηριστεί ούτε επικίνδυνα ούτε ξερά. Νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό προέκυψε από την δύναμη την οποία υπήρχε από τη θεομηνία και δεν σημειώθηκε κανένα άλλο πρόβλημα. Απαντώντας δηλαδή σε αυτούς που σας κατηγορούν ότι δεν λάβατε τα μέτρα για να μην γίνει αυτό, απαντούμε ότι δεν υπήρχε κάτι να κάνουμε και ότι δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Εμείς, όπως είπα προηγουμένως, ασχολούμαστε μόνο με τα νεκρά, τα ξερά δέντρα και αυτά τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από δασολόγους ειδικούς ως επικίνδυνα. Τα συγκεκριμένα δέντρα είναι λεύκες, οι οποίες ήταν υγιείς και λόγω της θεομηνίας και λόγω του ότι είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι με νερά, όπως αυτό της Αγίας Βαρβάρας, καταλαβαίνετε ότι υγιή δέντρα ο Δήμος Δράμας δεν πρόκειται να κόψει.